Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο Sky, πρεμιέρα σήμερα για το νέο κύκλο του My Style Rox. Μαζί μας είναι αυτό το αγόρι, το τρελό αγόρι που το αγαπώ πολύ. 4 και 4 δεν ξεκινάει το My Style Rox. Θα τον απολαύσετε μαζί μας ο Λάκης Γαβαλάς, πρόλαβε και πήγε. Ντέιμον, αγάπη μου. Υγεία και δύναμη σε εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τα μηνύματά σου και για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα έχω περάσει και ξέρω τι είναι, αλλά ο άνθρωπος είναι δυνατός. Πρέπει να συνεχίζει και ειδικά όταν έχουμε ευθύνες στη ζωή να συνεχίζουμε. Γιατί εξαρτάται από την επαγγελματικότητα, από τη σκληράδα που πρέπει να έχει κάποιος. Αυτό μας δίνει δύναμη, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις και η ζωή συνεχίζεται. Πώς αισθάνεσαι που επέστρεψες? Καλά, είμαστε και γείτονες, καλέ. Ακριβώς απέναντι. Ναι. Αισθάνομαι μία ευθύνη περισσότερο από ποτέ. Ευθύνη γιατί? Γιατί, κοίταξε, η μόδα περνάει μία φάση πάρα πολύ τρελή. Στις γυναίκες επικρατεί πολύ το γυμνό. Το βλέπω από τους οίκους με τους οποίους συνεργάζομαι, γιατί είμαι buyer στον Γκρίζο από τη Θεσσαλονίκη, που με την ευκαιρία σου λέω χαιρετισμούς, πολλούς αγαπάνε πάρα πολύ και τους λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να το φέρεις αυτό σε μία μπαλάντζα, στους σωματότυπους των Ελληνίδων γυναικών, στις νοοτροπίες τους και μετά οι κόπιες που κάνουν κάποιες σχεδιαστές δεν είναι τα ίδια καλά υφάσματα, οπότε να έχουν την ίδια απόδοση. Και αυτό το κάνει πιο δύσκολο. Και το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν κατανοώ και τις γυναίκες που δεν ξέρουν τελικά. Είδαμε, ας πούμε, χτες στα γκράμμι και ήταν οι μισές γυμνές. Δηλαδή και κάθε κοπέλα δεν μπορεί να μην μιμηθεί αυτό το πράγμα. Ζει με αυτό, υπάρχουν τα social media που τους δίνουν πολλές πληροφορίες. Εγώ λοιπόν. Ήτανε πάντα έτσι? Τόσο πολύ όχι. Τώρα η μόδα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Καταρχήν τα αγόρια φοράνε σχεδόν γυναικεία ρούχα, στις επιδείξεις τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν βλέπεις τώρα Ferragamo, Etro, που είναι κλασικές εταιρείες και έχουν αγόρια με φούστες, με διαφάνειες. Καταρχήν όλα τα αγόρια είναι 25 κιλά, τα κορίτσια 22 κιλά. Είναι που λένε ότι δεν θα βάζουμε πια σκελετικά μοντέλα κτλ. Και δεν είναι αλήθεια. Το παίρνει λοιπόν σε ένα My Style Rox που πρέπει. Άρα όλα θεωρία και στην πράξη. Τίποτα. Ναι, γιατί πρέπει να γράψει το φακό, να είναι, ξέρεις, έτσι, να εμπορεύονται με έναν τρόπο που δεν είναι το κλασικό ανθρώπινο σώμα. Αλλά η μόδα είναι μόδα, αυτά προστάζει και εμείς πρέπει να κάτσουμε εδώ σε να ένα τα δείξουμε στους ανθρώπους. Πιο ειδικό πλαίσιο τώρα. Αυτό είναι ένα δικό σου σωστό γενικό σχόλιο, ναι, για τη μόδα. Σχετικά με το My Style Rox που έχει ξαναυπάρξει. Και από ό,τι θυμάμαι, έκανες και σκληρή κριτική για και το My Style Rox. Και τώρα κάνω. Μήπως γι' αυτό έχεις την ευθύνη, γιατί τώρα πρέπει να αισθάνεσαι ότι πρέπει να δούμε και κάτι διαφορετικό? Εγώ αναγνωρίζω στο κάθε άτομο την προσωπικότητά του. Δεν θέλω να την αλλάξω την προσωπικότητα, να το ζωρίσω, να είναι όμορφο χωρίς προσωπικότητα. Απλά θέλω να διανθίζω την προσωπικότητά του, να την κάνω πιο έντονη, χωρίς αυτό να ενοχλεί ή να παρενοχλεί το βλέμμα του άλλου. Για τις παίκτρες αναφέρεις? Για τις παίκτρες, ναι. Αυτό. Για τα σχόλια που έχεις κάνει κατά καιρούς, π.χ. για τη Σοφία. Θυμάμαι όταν είχε έρθει και στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει στον αέρα. Σε πήρα τηλέφωνο και λέω: δεν θέλω, είναι. Θέλω να συναντηθείτε. Είναι δικιά σου, σου είπα. Ναι, ναι, μιλήσαμε. Θα σου πω τι γίνεται. Δεν φταίει. Αλλά η Σοφία, επειδή εγώ σε ξέρω το βάθος της ψυχής σου και ποια είναι η αλήθεια σου, γι' αυτό και τόλμησα και πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανες. Γιατί ξέρω θα ότι είσαι. Εξηγήσω, λοιπόν. Καλοπροαίρετος. Σίγουρα. Ήσουν αυστηρός. Όχι, είμαι καλοπροαίρετος, αλλά πολύ αυστηρός σε αυτούς που μπορούν να κάνουν πράγματα για την οντότητά τους. Δεν γίνεται όταν ένα άτομο έχει τάδε δομή, τάδε γνώση κτλ. Να μην είναι όπως πρέπει. Και τι θα πει αυτό? Η Σοφία ή κάθε Σοφία, γιατί και εμείς έχουμε μία-δύο παίκτες που Instagramικά μπορεί να είναι OK. Δεν είναι όμως OK στο να μιλήσουν, να υποδηλώσουν ποια είναι η προσωπικότητά τους και ποια θα είναι η εξέλιξή τους. Είναι πιο αργή η εξέλιξη. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να μιλήσεις και να πεις για να πας to the point. Γιατί εμείς, ο κόσμος που βλέπει από το σπίτι, πρέπει να ενημερωθεί για κάποια πράγματα. Όσον αφορά μία Σοφία, είναι μία κοπέλα που μπορεί να κάνει editorials, να είναι σε ένα υπέροχο φως, σε ένα υπέροχο σκηνικό και είναι τέλεια. Δηλαδή, ενώ δεν είναι η γυναίκα των 2 μέτρων, φαίνεται σαν μία πανύψηλη γιατί έχει ωραία πόζα. Έχει κάτι. Είναι όπως η Kate Moss. Όταν τη βλέπαμε την Kate Moss, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και λέγαμε, καλή, τι είναι αυτό. Όταν την έβλεπε στο σετ ή στη φωτογραφία ήταν άλλο πράγμα. Αλλά η Kate Moss δεν μίλαγε. Δεν έπρεπε να γίνει κριτής κάπου για να μπορέσει να αλλοιώσει το αρχικό της θέμα που ήταν
η ωραία φωτογραφία και οι ωραίες πόζες. Αυτό θέλω να σου πω. Έχετε ξεκινήσει τώρα κάποια γυρίσματα? Βέβαια, έχουμε κάνει ήδη 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Ναι. Πώς είναι? Έχουμε και 2 αποχωρήσεις, που αυτό είναι το πιο άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί ο καθένας αγαπάει αυτό που συμβαίνει, θέλει και να μείνει. Και δεν θέλει να φύγει. Και όχι μόνο. Γιατί δεν του δίδεται η ευκαιρία, ειδικά σε 2 εβδομάδες, να δείξει. Να δείξει και τι είναι. Πες μου λίγο, εντάξει. Από και την Κατερίνα τη γνωρίζεις? Ναι, βέβαια. Η Κατερίνα που είχα πει στην αρχή, γιατί δεν θέλω να απορρίψω αυτά που έχω πει. Εγώ τη θεωρούσα την Κατερίνα ένα άτομο πάρα πολύ μεστομένο σε αυτή τη δουλειά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά μαζί πριν από αρχαιοτά των χρόνων. Συνεντεύξεις, καλεσμένο. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, η Κατερίνα είναι αυτή που θα καθίσει, θα μιλήσει και θα σου πει πράγματα. Συν το ότι μπορεί να δώσει μια πολύ ωραία συνταγή για φαγητό, με την έννοια της οικογενείας στο φάσμα. Δεν την έβλεπα σαν την παρουσιάστη αρχικά, η οποία θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Γιατί εγώ θυμόμουν, πρέπει να βάζεις ρούχα, να βγάζεις ρούχα, να κάνεις εκείνο, να μιλάς, να κάθεσαι όρθιος με τα κούνια. Όταν όμως στη συνέχεια είδα τι, εκεί άρχισε να λέω πλέον, okay, το σκέπτομαι να γυρίσω και να είμαι σε μια τέτοια ομάδα. Και τώρα, καλά, καταρχήν έχει γνώσεις τρομερές. Κάνουμε και τεστ γνώσεων, ξέρεις. Και γελάμε φοβερά. Το Στέλιο τον. Κάνετε πλάκα με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα, με την Ευελίνα, με το Στέλιο. Το Στέλιο πάλι τον ήξερες. Βέβαια, το Στέλιο είναι και φίλος. Εντάξει, μου και εκτός είναι και φίλος των Πλατώ. Είναι η Ευελίνα, είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε σε κάτι, ναι, τηλεοπτικό. Ναι. Η Ευελίν είχε κάνει επιδείξεις μου παλιά. Ήταν κοριτσούδι τότε και τώρα που τα αναπολούμε και μοντέλο. Τα λέμε ως μοντέλο. Συγγνώμη. Γίτσα σου. Και την έχω δει να παρουσιάζει στα MAD παλαιότερα, μετά στην Κύπρο σε διάφορα προϊόντα κτλ. Που κάνει την προσφώνηση της εκδήλωσης και είναι αρκετά μεστομένη και έχει ένα μυαλό. Καταρχήν κατέχει πολύ τη μόδα. Είναι μέσα στα πράγματα γιατί είναι influencer. Δηλαδή τώρα είδα τη λίστα των επιδείξεων που την καλούν στο Μιλάνο και στο Παρίσι και καταλαβαίνω ότι είναι σπουδαία. Έχει δηλαδή ένα διεθνή αέρα. Αυτή μπορεί δηλαδή μια μέρα να σου μιλάει Ολλανδικά, επειδή είναι έτσι πορσελάνινη και έτσι, την άλλη μέρα να σου μιλάει Πειραιώτικα, την άλλη Κυπριακά, και αυτό μου αρέσει. Τα δηλαδή, κορίτσια που τα είδες. Καλά, τα κορίτσια έχουν πολύ φάση. Αυτή μία. Απ' την άλλη είναι όλα τόσο αγκωμένα. Είναι μία, θα σας πω εγώ. Είναι μία που το κάνει και γελάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά της έχεις μία δυναμία. Ναι. Τώρα προς το χαρακτήρα, την προσωπικότητά της, προς τον ντύσιμο, είναι μία που σε ιδρυγάρει. Να σας πω, κορίτσια, επειδή ακούτε τώρα, θα μου δώσετε το χρόνο να εκδηλώσω και εγώ το χιουμοριστικό μου χαρακτήρα. Έτσι κι αλλιώς, κι εγώ, τις πιο πολλές φορές, τα ρούχα που φοράω είναι για γέλια. Ποιος επιμελείται τις εμφανίσεις σου? Όχι, μην λες τέτοια και νομίζω ότι έχω στη λίστα. Έχει αυτό στη λίστα. Έχω βοηθούς, έχω την Ιβόν τον Πλάτωνα που είμαστε πάρα πολύ ωραία μαζί, γελάμε, είναι και φίλοι μου και όλα. Απλά για να μεταφέρουμε τα πράγματα. Εντάξει, η κυρία που έχω σπίτι με βοηθάει, μου λέει επιτέλους να εξαλαφρώσει λίγο το σπίτι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα όλα τα γυρίσματα, παίρνω ρούχα να τα φέρω εδώ, μετά φέρνω άλλα. Είχα επιλέξει κάποια, ξεχνάω τι είναι, φέρνω κάποια άλλα. Αλλά δεν αγχώνομαι. Εντάξει. Μου είπα στην εκπομπή, θα έρχομαι πολύ σοβαρά φέτος. Α, θα είσαι σοβαρός. Το έκανα μία φορά. Μετά? Δεν άντεξα μετά. Μετά όχι. Μετά ξαναέγινε εγώ. Όχι. Και λέω, κάτσε να θα μου πούνε τίποτα τώρα ή... Θα σε απολαύσουμε. Είναι άλλο πράγμα με σένα. Είναι τέτοια η προσωπικότητά σου που νομίζω ότι θα δώσεις τελείως διαφορετικό αέρα. Δεν μπορεί να μην έχει το στίγμα το δικό σου και δεν το λέω συγκριτικά με τους άλλους κριτές, αλλά... είσαι μοναδικός. Θα δώσεις ένα άλλο πολύ στίγμα. Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα άτομο σαν και εμένα χρήσιμο σε μια τέτοια εκπομπή. Γιατί εγώ ανανεώνομαι λόγω των θέσεων μου. Είμαι αγοραστής σε luxury εταιρείες. Έχω μαθητές οι οποίοι αυτοί ανταλλάσσουν απόψεις από τις σχολές που είμαι, τα ΙΕΚ. Άρα λοιπόν δεν μένω στάσιμος. Είμαι μοντέρνος. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε μια παίκτρια καταπληκτική, αλλά δεν είναι το κορίτσι των 20-25, δίνεται όμως έτσι, με στη Λάρα. Βλέπεις ότι στις εκφράσεις της και στα λόγια είναι μία πιο μεγάλη, δεν είναι 25. Και λέω, Λάκη, σκάσε, μην κάνεις το 25-30 όταν μιλάς για τέτοια look, γιατί αλλιώτικα τα λες εσύ. Αλλά θεωρώ απ' την άλλη ότι είμαι και αρκετά ενημερωμένος και θα είμαι χρήσιμος στις κρίσεις μου. Είναι το κομμάτι σου. Αν δεν έχεις γνώμη εσύ, ποιος έχει, ναι, που έφερε, ναι, τη μόδα και τα μεγάλα brands στην Ελλάδα. Είναι, γιατί επί της ουσίας αυτό είσαι. Αλλά είναι και αυτή η προσωπικότητά σου. Και ο τρόπος που σκέφτεσαι, εκεί είδα κάποιες δηλώσεις σου, νομίζω, στο πρωινό του Αντένα, σχετικά τώρα με το νομοσχέδιο, που μου έκανε εντύπωση.
Θέλω λίγο να το συζητήσουμε, ναι, αν δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ, και... για να καταλάβω, είσαι αρνητικός κατά του νομοσχεδίου. Ναι, βέβαια. Να σου το πω αρχικά πώς είναι. Εντάξει, εγώ είπα, το πρώτο σλόγγαν ήταν, χωρίς να αποποιώ και να παραμερίζω τη γνώμη των άλλων των υπολείπων, ότι εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μαμά και μπαμπά. Και είπα κιόλας, η μαμά μαλώνει το παιδί. Είναι μία, γιατί επειδή έχει ένα τσακωμό στο σπίτι, γιατί δεν είναι ήρεμο το ζευγάρι, έχει τα πάνω και τα κάτω και η μαμά είναι λίγο κρυβρισμένη. Και μπορεί να τα βγάζει τα νεύρα του στο παιδί. Και του λέει, σκάσε τώρα. Ή του τραβάει το αυτί. Μετά όμως του δίνει μία αγκαλιά δευτερολέπτου και το παιδί συγχωρεί τα πάντα. Η χαρά του να είναι ένα ζευγάρι και να περιμένει έξω το μαευτήριο αυτό το πράγμα που είναι το παιδί τους, δεν μπορώ να τα αποβάλω από το μυαλό μου, όσο και αν είμαι ιδιαίτερο άτομο, όσο και αν μου αρέσει να έχω έναν σύντροφο, ο οποίος να έχουμε μια ωραία πορεία, να χαράσουμε ένα μέλλον. Αλλά το να πάρω είτε υιοθετημένο ακόμη, είτε πόσο μάλλον να είναι από παρένθετη μητέρα, αυτό δεν το μπορώ εγώ. Όμως, αν έχω φίλους οι οποίοι έχουν αυτή τη διάθεση, μαζί τους θα είμαι. Δεν το απορρίπτω από τους άλλους. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ίσως επειδή μεγάλωσα 5-6 παιδιά στην οικογένεια, ενώ τις οικογενείες παιδιά, τα νύψια και τέτοια, και έχω μια άλλη νοοτροπία. Δεν μπορώ όμως ακόμη και σήμερα ούτε να δικαιολογήσω βέβαια την Εκκλησία όπως τα λέει, αλλά ούτε και κάποιους που πηγαίνουν στον δρόμο και ουρλιάζουν και λένε. Και κάποιοι μου είπανε, μα εσύ, Μαϊντανέ, που πηγαίνεις από εδώ και από εκεί και μιλάς και λες αυτά τα πράγματα, εμείς θέλουμε. Και όταν δεις ποιοι είναι αυτοί που το λένε, τόσο πολύ θέλει να απλώσει μια μουστάκα τέτοια και να αρχίσει να είσαι πιο straight από ποτέ. Γιατί μερικοί αποποιούν ακόμη και την έννοια του γκέι. Ο γκέι έχει μια περιοπή, έχει μια αξιολόγηση. Ζει στην κοινωνία και πρέπει να σέβεται για να το σεβαστούν. Ο straight άντρας που είναι σε ένα φορτηγό και θέλει να λέγεται straight και φτύνει από το φορτηγό ή μου τζόνι, δεν θα σε αυτό όλους, πάλι δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να είμαι ο άνθρωπος των άκρων. Θέλω κάπως μια ψυχική ηρεμία δική μου. Από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνω ότι όταν ένα ζευγάρι έχει μια εξέλιξη και θέλουν να έχουν ένα παιδί, φυσικά να το έχουν. Εμένα δεν μου πάει. Δεν θα μπω σε αυτό το σημείο, δεν θα πάω. Ποτέ δεν το σκέφτηκες. Όχι, ποτέ. Εσύ όμως ήσουν στα νύψια σου. Στα νύψια μου ήμουνα και είμαι μάλιστα και σε συλλόγους που έχουν παιδάκια που πηγαίνω. Δηλαδή ξαφνικά ένας λέει: θέλω ένα παιδί. Έχεις πάει. Είσαι κάπου εθελοντής, να έχεις πάρει παιδί μου, να φροντίσεις παιδάκια. Όμως για όλους δεν να είναι. Να κάνεις πράγματα. Ναι, για όλους φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξαφνικά δείχνεις ότι θέλει να γίνεις γονιός όταν κατά τα δικά μου στάνταρ δεν. Γιατί ο γονιός το λέει από την αρχή. Όταν μεγαλώσω θέλω να παντρευτώ, λέει μια γυναίκα ή ένας άντρας. Όταν ένα παιδί είναι γκέι και ξεκινάει, δεν λέει όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω οικογένεια. Να μην είμαστε τώρα και τα λέμε όπως θέλουμε. Γίνεται μετά, με την εξέλιξή του. Οκ. Okay. Ωραία. Έχεις όμως εμπεδώσει τι θα πει να μεγαλώνεις παιδιά. Το έχεις κάνει με κάποιο τρόπο. Αν το κάνεις, μπράβο σου. Είναι και πολλά παιδάκια έξω. Εγώ τα πήγα στη Μυτιλήνη γιατί έκανα αυτό το εθελοντικό έργο που πήγα εκεί στις προσφυγοπούλες και τις είδα με τα παιδιά τους. Και μάλιστα μία είχε σώσει δύο παιδάκια που πνίγηκαν οι γονείς με το που τα μεταφέρανε και τα είχαν αναλάβει οι άλλες προσφυγοπούλες. Τρελάθηκα. Ήταν δύο παιδάκια που πολύ θα ήθελα να τα πάρω σπίτι. Αλλά δεν γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα ήταν μία εξέλιξη. Εντάξει, το κάθε παιδί έχει το DNA του. Μεγαλώνοντας, που ξέρεις, υπάρχουν και πολλοί που σου λέει αυτό το DNA ήτανε. Δεν ξέρεις αν τελικά αποπερατώνουν το αρχικό τους έργο. Δεν είναι όπως όταν οι γονείς, αν ομιγέννητο έχουν ένα παιδί, ρε παιδάκι μου, που έχει. Του σημαίνει κάτι. Είναι μογγολικό, είναι οτιδήποτε. Είναι το παιδί τους όμως. Το αγαπάνε, το έχουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Δεν αποποιούμε όμως το ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιλέγουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και μαζί τους θα είμαι. Συνειδητά. Συνειδητά. Για εσένα δεν θα το ήθελες. Για μένα. Γιατί κάπως βγήκε προς τα έξω ότι είσαι αρνητικός. Αρχικά είπα αρνητικός, ναι. Μετά όμως, μελετώντας το, είπα ότι έτσι θα ήμουνα. Ότι είμαι αρνητικός, ναι. Δηλαδή, αν είχα δύο φίλους μου που είναι μαζί 10 χρόνια και ξαφνικά θέλουν να έχουν παιδί, θα τους έλεγα όχι. Αν και με ρωτούσαν, θα τους έλεγα όχι, να μην. Ούτε να υιοθετήσουν, πόσο μάλλον από παρένθετη μητέρα. Δεν θέλεις να ξέρεις τι εμπόριο είναι αυτό, άστο να μην το συζητάμε. Για όλα όμως τα ζευγάρια. Για όλα τα ζευγάρια. Και για τα ετερόφυλλα φυσικά. Βέβαια. Μεγάλο θέμα. Έχεις γνωρίσει ποτέ οικογένεια ομόφυλη? Βεβαίως. Ειδικά στο εξωτερικό έχω γνωρίσει και έχω δει και την συνέπεια και το τι γίνεται μετά.
όταν τα παιδιά αρχίζουν να είναι μεγάλα. Κάπως μεγάλα. Δηλαδή, έχω φτάσει να έχουν κάποιοι φίλοι μου απ' έξω παιδιά των 14 ετών. Που αντί να πούνε Ντάντι, λένε Μαρία και εκεί την Νταντά. Φωνάζουν. Γιατί πρέπει να υπάρχει μία Μαρία, πρέπει να υπάρχει ένα όνομα γυναικείο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σήμερα. Και εσείς... Έχεις αγωνία. Έχω αγωνία για τα κορίτσια, για να δω αν αξιολογούνται πραγματικά στο μοντάζ όλα όπως αυτά είναι. Και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία όλο τον κόσμο που τόσο πολύ με αγάπη με περιβάλλει και μου γράφουν τόσο πολύ ωραία λόγια. Χάρηκαν πολύ που επιστρέφεις. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Τέσσερις και τέταρτο λοιπόν νέος κύκλος. Αμέσως. Πότε έγινε ο τελικός, πότε ξεκινάτε. Γρήγορα. Εύχομαι το παρόλο που είναι γρήγορα να είναι πολύ καλό και τέλειος κύκλος. Με τη λάμψη του Λάκη Γαβαλά. Γεια σας και χαρά σας.